Θέλω να πιάσουμε το θέμα των φραγμάτων της Κρήτης και να εστιάσουμε λίγο στο φράγμα από Σελέμη. Τι βλέπουμε αυτή τη στιγμή? Ακριβώς, είναι χαρακτηριστικές φωτογραφίες μέσα από το neacrete.gr, από ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Ναι. Το Σφεντήλι είναι ένα χωριό, όπως ξέρουμε, που έχει βυθιστεί κατά κάποιο τρόπο, είχε βυθιστεί στο φράγμα από Σελέμη. Ωστόσο, τώρα με την ανομβρία που παρατηρείται τους τελευταίους μήνες στην Κρήτη και στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά και εδώ, αναδύεται σιγά σιγά από το νερό. Ένα φαινόμενο που ανησυχεί όχι μόνο εμάς, αλλά και τους ειδικούς. Μάλιστα. Λοιπόν, Εύη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Πάμε στον κύριο Βαγγέλη Μαμαγκάκη, τον Διευθυντή Διαχείρισης Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων ΟΑΚ. Τι κάνετε, κύριε Μαμαγκάκη, πώς είστε? Καλά, μια χαρά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στους ακρότες. Είμαστε αρχές Φεβρουαρίου και βλέπουμε το Σφενδύλι. Αυτό δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό. Έχει παλιότερα ξαναφανεί, αλλά από όταν λειτουργήσε η σύρεγγα από Σελέμη, πρώτη φορά, έτσι αρχές Φλεβάρι, εμφανίζεται. Ότι η στάθμη πλέον είναι 12 μέτρα κάτω από το όριο υπερχείλισης, 12 μέτρα από πέρυσι, από πρόκριση, πιο χαμηλά. Γι' αυτό το λόγο και το Σφεντήλι, το χωριό Σφεντήλι, φαίνεται πλέον αρκετά. Κύριε Μαμαγκάκη, είστε ένα έμπειρο στέλεχος του ΟΑΚ. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Μας έχετε βοηθήσει, μας έχετε κατευθύνει σε πολλά ρεπορτάζ. Πόσο σας ανησυχεί γενικά το σκηνικό το οποίο διαμορφώνεται φέτος, το 2023, και αναφέρομαι βέβαια στο κομμάτι της πληρότητας των φραγμάτων αλλά και στο από Σελέμη συγκεκριμένα? Αυτό που μας προβληματίζει δεν είναι τα άλλα φράγματα. Το φράγμα του Ρεθύμου, το Σεφοδά των Ποταμών, έχει υπερχειλήσει. Υπερχειλήσει και χθες υπερχείλησε. Άλλα φράγματα δεν έχουν τέτοια θέματα. Έχουμε επικεντρώσει όλη μας την προσοχή και την παρακολούθηση στο φράγμα του από Σελέμη. Αυτό είναι το που μας ενδιαφέρει και όντως έχει και τεράστια σημασία για την ευρύτερη περιοχή, για την είδηση της ευρύτερης περιοχής. Γι' αυτόν τον λόγο έχουμε κεντρωθεί εκεί πέρα. Έτσι τώρα τα προγνωστικά μοντέλα, αν και έλεγαν να αναφερόταν για χιονοπτώσεις, θυμάστε την πρώτη εβδομάδα ότι αναφερόταν ότι η εβδομάδα θα χιονοπτώσει, μέχρι τώρα δεν έχουν έτσι επαληθευτεί. Ελάχιστες χιονοπτώσεις, έως καθόλου. Αναμένουμε, ακούμε πάλι νέα μοντέλα, ακούμε πάλι ότι ενδεχομένως Κυριακή να έχουμε έτσι καιρό, να επιδηλωθεί ο καιρός. Περιμένουμε να δούμε. Μέσα Φλεβάρι, όπως έχουμε ξαναπεί, 2-15 Φλεβάρι, θα ήδη αρχίσουμε και σκεφτόμαστε άλλα σενάρια. Θα καλέσουμε τη ΣΔΕΙΑ για να κάτσουμε κάτω, να δούμε... Τα άλλα σενάρια, φαντάζομαι, έχουν να κάνουν με τη διαχείριση των υδάτων, βέβαια, του νερού, με φόντο και το καλοκαίρι. Χωρίς να θέλουμε να προεξοφλήσουμε κάτι, αναμένουμε τι, ποια θέματα θα πέσουν στο τραπέζι, ποια είναι αυτά τα σενάρια, ποιες είναι αυτές οι προτάσεις? Κοίταξε, θα κάνουμε σενάρια ανάλογα με το τι πλήρωση τα μειωτήρα, την πληρότητα τα μειωτήρα θα έχουμε, τέλος Φλεβάρι, τέλος Μάρτη, γιατί και ο Μάρτης πολλές φορές έχει βροχοπτώσεις και θα δούμε πόσο πάμε. Αλλά σιγά σιγά αρχίζει να προετοιμαζόμαστε έστω για το κακό σενάριο και ας έρθει το καλό. Το κακό σενάριο είναι διακοπές. Είναι μειωμένες παροχές, όχι διακοπή. Μειωμένες. Μειωμένη παροχή. Μειωμένη παροχή. Παροχές προς τις θεία. Αλλά ας, έτσι πάλι με μάτι, μη μας θεμάτι κακών, ας περιμένουμε να δούμε. Πάντως μέχρι τώρα τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό το ξέρουν ο κόσμος, δεν είναι για το πρόβλημα. Έτσι για τους τηλεθεατές που δεν γνωρίζουν, το φράγμα από Σελέμη ποιες περιοχές εξυπηρετεί? Αυτή τη στιγμή εξυπηρετεί το Ηράκλειο, ένα μεγάλο μέρος του Ηρακλείου. Ναι. Χερσόνησο κατά 80%, Νεάπολη, Άγιο Νικόλαο, περιοχές πολύ μεγάλες, περίπου 400.000 κόσμος μαζί με τους επισκέπτες. Είναι, φανταστείτε, το νούμερο αυτό πολύ μεγάλο. Τη μισή Κρήτη, να το πούμε έτσι. Και φανταζόμαστε τι συμβαίνει το καλοκαίρι που έχουμε και χιλιάδες τουρίστες εδώ στην περιοχή μας και σε αυτές τις περιοχές. Το καλοκαίρι αυξάνεται περίπου ένα 40% από την τωρινή παροχή ημερησίως. Βλέπουμε πιο πολύ, ειδικότερα στις περιοχές Χερσονήσου, εκεί είναι πιο μεγάλο, έτσι γίνεται η μεγάλη αύξηση, αλλά και στον Αγίου Νικόλαο. Μάλιστα, μάλιστα. Το θέμα είναι μην υποβαθμίσουμε αυτή την προσπάθεια που γίνεται διαχρονικά στο φράγμα από Σελέμη, επειδή φέτος η χρονιά δεν είναι καλή. Μην πέσουμε σε αυτό το τρυπάκι, κύριε Μαμαγκάκη. Το έχετε τονίσει και εσείς πάρα πολλές φορές. Έχετε απόλυτα δίκιο. Γιατί μια είμαστε αισιόδοξοι, μια απεσιόδοξοι. Εμείς ενημερώνουμε τον κόσμο ότι έτσι αλλιώς πρέπει να προσέχει το φυσικό πόρο
που λέγεται νερό. Πρέπει πραγματικά να τον έχουμε έτσι. Είτε έχουμε γεμάτο το φράγμα, είτε το φράγμα είναι σε χαμηλή πληρότητα. Να προσέχουμε το νερό για να μπορέσουμε να το έχουμε όλοι μας, να μπορέσουμε να υπάρχει άφθονο, καλό, κατάλληλο, σε ποσότητα που θέλουμε όλοι. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ.